Χαίρετε. Βρισκόμαστε στη στενή Ευβοίας για το 5ο meeting της ελληνικής ομάδας ξυλοτορναδόρων. Όπως κάθε χρόνο κάνουμε τον καθιερωμένο αγιασμό. Ξεκινάμε εδώ με μια πρώτη γνωριμία και χαιρετισμούς. Και το event θα ξεκινήσει με τον Τόνι Πόρτο από τη Μαδρίτη, ο οποίος στο πρώτο masterclass θα φτιάξει ένα ball 2 option. Θα δούμε μερικά πλάνα από αυτή τη διαδικασία και μετά θα βγούμε έξω και θα γνωρίσουμε τα παιδιά που συμμετέχουν στο event από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, Κώστας Ανίκας Δευτεραίος, ο ένας και μοναδικός, ο κεφαλονίτης της ομάδας και κεφαλή και κεφαλονίτης. Μαζί με το Σάκη. Γεια χαρά σε όλους. Επαγγελματίας, ξυλοτορναδόρος παρακαλώ. Τα τελευταία 12 χρόνια επαγγελματίας ξυλοτορναδόρος. Έχω δικιά μου γκαλερί στην Κεφαλονιά. Ασχολούμαι με τον ξυλοτορνό από αγάπη και προσπαθώ να τη μεταδώσω όσο πιο πολύ μπορώ στον κόσμο. Πώς σου φαίνεται το 5ο meeting και η στενή που ήρθαμε στο Λάμπρο? Ήταν πολύ καλή επιλογή. Ο host είναι το κάτι άλλο, τον ξέρουμε όλοι. Αλλά η περιοχή μας αγκάλιασε, όλη η κεντρική πλατεία μας φιλοξένησε με αγάπη, μας ανέχεται να λερώνουμε την πλατεία. Και γενικώς υπάρχει μια πολύ όμορφη ερωτική ατμόσφαιρα στον χώρο. Πάντα υπάρχει. Πάντα. Ο ξυλότορνος είναι ερωτικό εργαλείο. Είμαστε και όλοι εμείς ερωτικοί άνθρωποι, δεν είμαστε τυχαίοι. Ακριβώς. Τι να σας πω. Έχουμε σχέδια για το επόμενο meeting, ακόμα δεν ξέρουμε. Πολλά εξαρτιούνται από το και την πορεία της ομάδας. Αν έρχονται νέοι, αν υπάρχει με ενδιαφέρον, γιατί όλη η εκδήλωση είναι ρεφενέ. Άρα οι εκδηλώσεις μεγαλώνουν ή μικραίνουν ανάλογως με τη συμμετοχή. Και φυσικά με τα οικονομικά της ομάδας. Δηλαδή εξαρτιόμαστε άμεσα από τα μέλη μας και αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάτι τέτοιο. Εσένα ποιο είναι το όραμά σου σχετικά με το ξυλότορνο και σένα προσωπικά, το μέλλον σου, πώς το βλέπεις εσένα σαν ξυλοτορναδόρος στο μέλλον? Εγώ έκανα μια μεγάλη κίνηση, μετακόμισα στην Αθήνα με όραμα να μεταδώσω το ξυλότορνο με πιο σοβαρά μαθήματα. Έχω κλείσει μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα είμαι στην Καρδίτσα, στο Μέτσοβο και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τώρα μας τα λες τα καλά. Κάθε Σαββατοκύριακο και από το νέο χρόνο, αν όλα πάνε καλά και δεν αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε βγάλει, θα είμαι μεσοβδόματα, γιατί τα Σαββατοκύριακα θα είμαι με το Πανεπιστήμιο, μεσοβδόματα σε Βιτανίδιο στην Αθήνα. Υπάρχει επίσης μια άλλη και διβή με ομάδα που θα ίσως καταφέρουμε να κάνουμε και ένα τμήμα στη Θήβα και ένα στη Χαλκίδα. Είμαστε στην Θήβα, το κουβεντιάζουμε. Το όραμά μου ήταν για 2 χρόνια να αφήσω τη βάση μου την Κεφαλονιά, να μπορέσουμε να διαδώσουμε σωστά τον ξυλότορνο σε αυτούς που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλα μέλη, τα οποία μπορούν να τους δείξουν και να τους μάθουν οι σωστές τεχνικές, πώς λέγονται τα εργαλεία ή πώς προστατευόμαστε πάνω στον τόρνο. Και πάνω απ' όλα να μαζέψω και άλλους φίλους ανά την Ελλάδα. Γιατί θεωρώ ξεκάθαρα ότι μέσα από αυτό το μηχάνημα όλοι γινόμαστε μια μεγάλη ομάδα και φίλοι. Και να πούμε ότι σε πολλούς από εμάς είσαι ο πρώτος που μας ξεκίνησες, να πω έτσι. Μας ενέπνευσε να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε, να παίζουμε με τον τόρνο. Ο μέντορας μας. Περνάει και ο Ντόνας. Εντάξει. Εντάξει τώρα, τι να πω, τιμή μου, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας απλά ήθελε να το κάνει και βρήκε ένα βήμα μέσα από μένα, ναι. Εννοώ ότι το είχε μέσα του, έχω δει απίστευτα πράγματα. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Τώρα εγώ ντρέπομαι. Τι να σου πω τώρα για αυτό. Μην ντρέπεσαι. Εγώ θυμάμαι που κυκλοφορούσες με τον Μπόστον από εδώ και από εκεί, τον κουβάλαγες και όποιος σου ζήταγε, το δείχνες. Κατευθείαν. Ήταν ένα κομμάτι που όπως και τώρα, έτσι και τότε, ξεκίνησα να μαζέψω φίλους σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κυρίως ευχαριστούμε που κάθε χρόνο ασχολείστε και να οργανώσετε όλο αυτό το πράγμα κάθε φορά για να περάσουμε όλοι τόσο καλά. Να πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία που ξεκινάει από την επόμενη μέρα που τελειώνει αυτό. Κοιτάμε το ενδιαφέρον, μελετάμε όλες τις Ευρώπες τα event, κάτι που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το κουμαντάρουμε ολόκληρο. Είσαι και multinational, να το πούμε και αυτό. Ναι, παρουσιάζω σε Αυστρία, Ελβετία,
Γερμανία, έχω κάνει μαθήματα στη Μαδρίτη, ήμουν Σαουδική Αραβία 2 σεζόν. Προσπαθώ, μου αρέσει. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ και εις ανώτερα. Και περιμένουμε τα καλύτερα να έρθουν. Λοιπόν, φιλάκια. Φιλάκια και από μένα. Λοιπόν, Λάμπρος Θάνος από Στενή Ευβίας. Μας φιλοξενεί στη Στενή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Γιο μου. Να περάσουμε όλοι καλά. Να περάσουμε. Να μάθουμε πράγματα. Να μάθουμε. Έτσι, μπράβο. Ο άρχοντας του στυλό. Τώρα με πέθανες. Με πέθανες. Ναι, έχω μια έφεση στα στυλό. Όπως βλέπεις εδώ φτιάχνουμε και ένα πλεκτό για να δείξουμε στα παιδιά. Με διάφορα ξύλα. Με διάφορα ξύλα, με κόριαν, με ορίχαλκο. Μέχρι δόντια έχω φτιάξει στυλό που να έχει ανθρώπινο. Με κόκαλο. Με κόκαλο. Με τα πάντα. Με τα λογότυπα του, των καπετανέων του ναυτικού, του περήφανου. Ποινή κλπ. Πλοιάρχος, αντιπλοιάρχος, από αρχή πλοιάρχος, ναυάρχος, τα πάντα φτιάχνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα περάσουμε, πιστεύω, τέλεια. Να περάσουμε καλά. Αυτό στην πανέμορφη στενή. Και τα άλλα θα τα βρούμε όλα. Εννοείται. Ωραίος. Λοιπόν, Μάριος Καρπικούδης, σωστά. Μάριος Καρπικούδης, ναι. Από Θεσσαλονίκη, σωστά. Από Θεσσαλονίκη. Επαγγελματίας χειρουργός. Είμαι επαγγελματίας ευηλοποιός εδώ και γύρω στα 10 χρόνια και πλέον δηλώνω και καλλιτέχνης χομπίστας στο Ραδόρος. Και πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον τόρνο? Με τον τόρνο ασχολούμαι περίπου στα 9 χρόνια. Είσαι σίγουρα και εσύ ιδρυτικό μέλος της ομάδας, έτσι, δεν το συζητάμε. Ναι, είμαι και στη διαχειριστική ομάδα της ελληνικής ομάδας κυλοτοναδόρων. Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα ο τόρνος και η πορεία σου? Η πορεία του τόρνου στα χέρια μου γενικά έχει πολλά επίπεδα. Δηλαδή μου έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από τα πρώτα μου χρόνια και τις πρώτες μου προσπάθειες στο σήμερα, καμία σχέση. Από το γεγονός ότι την περίοδο που μάθαινα και εγώ να ασχολούμαι με τον τόρνο δεν υπήρχε κάποιος να μου δείξει. Έμαθα πολλά πράγματα με το δύσκολο τρόπο. Trial, error, πολλά λάθη και όμως σιγά σιγά βελτίωσα τις ικανότητές μου και πλέον θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που με βοηθάει ώστε πλέον να αποκτήσω τη δυνατότητα να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω. Έχω δοκιμάσει και έχω ασχοληθεί με πολλά δοκίμια και αντικείμενα, αλλά στο κομμάτι του καλλιτεχνικό, αφού έχω την ικανότητα να τελειοποιήσω ένα κομμάτι με τον τρόπο που εμένα ικανοποιεί, μπορώ πλέον να εξελιχθώ παραπάνω. Πώς σου φαίνεται το μέλλον σου, πώς το βλέπεις το μέλλον σου σαν ξυλοτορναδόρος? Ήδη ασχολούμαι και εκπαιδευτικά, δηλαδή μαθαίνω σε κόσμο τη χρήση του ξυλότορνου, κάνω σεμινάρια παρουσιάσεις, που αυτό και βοηθάει ώστε να ανεπτυχθεί σαν τέχνη στην Ελλάδα, για να γνωστοποιήσω αυτή την τέχνη και σε κόσμο, ξέρω, και να ασχοληθεί παραπάνω. Αλλά και από εκεί και πέρα ασχολούμαι και καλλιτεχνικά με την ομαδοποίηση σύνθεσης που κάνουμε εκθέσεις σε γκαλερί με πιο αρτιστικά κομμάτια, προσωπικές εκθέσεις που έχω κάνει και συνεχίζουμε. Η Στενή και το 5ο meeting, πώς σου φαίνεται? Στενή είναι πανέμορφη, αν και έχει λίγο κρυάκι και δεν το περιμέναμε πολύ τέτοια εποχή. Είναι πολύ όμορφο μέρος, πολύ ζεστό από την άποψη του κόσμου. Και όχι του κρύου. Όχι του κρύου, δυστυχώς. Ναι, σε καμιά ώρα η μύτη μας θα τρέχει. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα. Έχει έρθει πολύς νέος κόσμος για να μάθει και τον τόρνο και να γνωριστούμε εδώ πέρα παιδιά τα οποία έχουν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και προχωράμε όλοι μαζί, μαθαίνουμε πράγματα καινούργια. Έχει έρθει και ο φίλος μας ο Τόνι από Ισπανία, που μας δείχνει νέα πράγματα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάντως είναι μαγικό το γεγονός ότι μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα community και πόσο άνθρωποι που ασχολούνται και να κάνουμε και meetings. Ναι, ναι, ναι. Και είναι, ξαναλέμε, το 5ο, έτσι, δεν είναι το πρώτο, το δεύτερο. Ελπίζω να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο και να πάμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος για να γνωριστούμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Γιατί δυστυχώς η τοποθεσία περιορίζει λόγω των εξόδων όλων μας, ας πούμε, αλλά το προσπερνάμε. Πάμε. Γνωρίζουμε και την Ελλάδα όμως. Γνωρίζουμε την Ελλάδα, γνωρίζουμε και ανθρώπους που δεν θα είχαμε άλλη ευκαιρία να τους γνωρίσουμε. Γιατί και εγώ από Θεσσαλονίκη είναι γύρω στις 5,5 ώρες ταξίδι, έτσι δεν είναι για λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Βαγγέλης Παγώνης. Παρακαλώ. Από Θεσσαλονίκη. Από Μηχανιώνα. Από Μηχανιώνα. Ναι. Έξω από τη Θεσσαλονίκη. Για πες μας για σένα. Για μένα, τι να σας πω, ερασιτέχνης στο Ραδόρος. Επαγγελματίας ξυλουργός όμως, έτσι. Πάντα. Εντάξει. Πάντα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον τόρνο? Τον τόρνο κανονικά
είναι 3 χρόνια. Αυτό εδώ είναι το μηχάνημά σου? Αυτό είναι. Τι θα μας δείξεις άλλο? Θα κάνουμε μπολ, κάνουμε μπολάκια πολλά, θα κάνουμε σβουρίτσες να παίξουμε και ό,τι άλλο βρούμε. Το λευκό τον πύργο τον έφερες? Το λευκό τον πύργο, φίλε, δεν μπορώ να τον φέρω. Εντάξει, θα μπούμε να το δούμε στο προφίλ σου. Αλλά έφερα τα φιλιά του. Τέλεια. Το λευκό πύργο το δικό σου, εγώ λέω, όχι το κανονικό. Ούτε αυτό έμπαινε στα μάξι. Σχέδια για το μέλλον, τι θα κάνεις? Σχέδια για το μέλλον. Ναι, ένα πιο μεγάλο τόρνο. Πιο μεγάλο? Ναι. Έχει μικρύνει λίγο αυτός. Έχει μικρύνει πια. Ναι. Και έχει ανέβει το επίπεδό μας. Ναι. Ωραία. Μετά το λευκό πύργο. Πού θα γίνει το επόμενο meeting, ξέρουμε? Ή είναι ακόμα incognito? Το επόμενο, όχι, ακόμα δεν έχουμε μάθει. Έτσι. Του χρόνου πάντως, πιστεύω, έτσι. Πρώτα Θεός, έτσι. Πρώτο Θεός. Οκτώβριος πάλι θα είναι 1000%. Επομένως, μας μένει τοποθεσία. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποσυζήτηση. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ξαναείδαμε και μας προτιμήσατε. Πάντα σας προτιμάμε. Γι' αυτό σας αγαπάμε. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Νίκος Λίβας από Σύφνο. Γεια χαρά σε όλους. Επαγγελματίας ξυλουργός. Και ναι, πολλά χρόνια. Γεννήθηκα μέσα στο ξυλουργείο. Και με τον τόρνο? Με τον τόρνο τελευταία 2 χρόνια. Και η πρώτη επαφή ήταν σε Σβιτανίδιο, που έχω τελειώσει Σβιτανίδιο σχολή. Εκεί ήταν η πρώτη επαφή με τόρνο. Πώς φαίνεται μέχρι στιγμής? Είναι ένα υπέροχο εργαλείο, το οποίο μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα. Ναι. Φαντασία θέλει και τεχνική βέβαια και εμπειρία, ώρες να κάτσε πάνω. Το meeting πώς φαίνεται μέχρι στιγμής? Και η στενή? Η στενή έχω ξανάρθει, είναι πολύ ωραία, έτσι κι αλλιώς. Είναι φανταστικό μέρος. Το meeting μια χαρά είναι. Νομίζω ότι είναι. Ακόμα τώρα ξεκινήσει. Τώρα ξεκινήσει. Τώρα ξεκινήσει. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε ξέρουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιώργος Καπετάνος. Γιώργος Καπετάνος. Μανώλης Ζακόπουλος. Από πού είμαστε? Από Βέρεια. Εσύ κάνεις τόρνο και διάφορα πράγματα, έτσι? Σωστά. Εσύ? Σέγα. Σέγα, τόρνο και λέιζερ. Ποιος είναι, το καλύ... Ποιος είναι ο πιο ωραίος από τους δύο? Ο Γιώργος. Αυτός. Ο Γιώργος. Αγαπημένοι, έτσι πάντα. Πώς σας φαίνεται το 5ο meeting? Πολύ δυνατό, ό,τι καλύτερο για τον άντρα. Η στενή. Και η στενή και όλα είναι υπέροχα. Ένα χωριό υπέροχο, πανέμορφο και είναι πολύ ξύλο. Τέλειο περιβάλλον, φιλόξενοι άνθρωποι, ό,τι καλύτερο. Εσύ θα μας δείξεις κάτι? Εγώ σήμερα όχι. Αύριο? Αύριο πάλι όχι. Είμαι, καλύπτω φωτογραφικά σήμερα. Είμαι διακοσμητικό στοιχείο. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Φιλάκια. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, από πού είσαι εσύ και πώς λέγεσαι? Από Αθήνα και είμαι ο Νίκος Καλογερόπουλος. Πόσα χρόνια με τον τόρνο? Έχω χάσει το μέτρημα, πρέπει να είναι 7-8. Και ο κύριος δίπλα σου από πού έχει έρθει? Εγώ έρχομαι από Ελβετία, ασχολούμαι 5 χρόνια με τον τόρνο. Και... Οικογενειακή επιχείρηση. Εννοείται, όλη η οικογένεια. Πυρογράφος, τορναδόρος, ζωγράφος, όλοι μαζί μια οικογένεια και τα πάμε τέλεια. Ο κύριος από εδώ? Εγώ έρθει από Χαλκίδα, είμαι εδώ με τον Τελάμπρο που είναι, ήμουν μαθητής του. Έχω ξεκινήσει κάποια έργα, εδώ και 6 χρόνια έχω και εργαστήριο δικό μου. Πόσα χρόνια στον τόρνο? 6 χρόνια. Πώς σας φαίνεται το meeting, έχετε ξανάρθει? Ναι, ναι, έχω έρθει και στην Κεφαλονιά και στην Αρτέμιδα και τώρα στον τόπο μας, εδώ στη Στενή, γιατί και εγώ είμαι από Χαλκίδα. Δηλαδή θα περάσουμε καλά, πιστεύετε? Όπως κάθε χρόνο, πάνω απ' όλα εκτός στη δουλειά είναι και τα γλέντια. Αν δεν χορέψουμε, δεν γίνεται. Το γλέντι θα το πάρουμε το βράδυ. Εννοείται. So, you came from Madrid for the 5th good turning, Greek good turning meeting, right? Yes, I'm very proud to be here because it was all a casuality. Yeah. So I saw from your CV that you have a very strong background in arts. Yeah. Was that helpful when you started wood turning? Yeah, I started wood turning looking for a tool that facilitate to me the final pieces. And the lathe is a machine very addictive. And now I'm only make sculpture through the lathe. Yeah. I see that you do. You see it some like a type of a form of sculpting?
Yeah, I use most of all the hollow forms, mm-hmm. and I carving outside the hollow form. Mm-hmm. I see you make very elegant and delicate pieces. How difficult this is? This is the most difficult technique about wood turning, and you need always to be calm and know how you are going to do. And I like big pieces, so it's more difficult to work with. Yeah, to work with. Yes. Do you have some favorite materials, woods you like to work with? Yeah, I like my favorite wood is a kind of oak from Galicia, mm-hmm. called Carballo. It's the most beautiful oak, and but it's the most difficult to work with too at the same time. Yeah, that's why it's interesting to work with. Yes, yes. You also mentioned in your workshop that you like to leave the pieces with a natural feel, texture, without adding finishes, not even oil. Yes, not. I never use anymore any finishing because I think it's more important the action of the light and the touch of the wood that any other thing. Mm-hmm. Do you have influences outside wood turning, wood carving, woodworking in general that you have incorporated in your artwork? For example, ceramics? Yeah, I have been very influenced by Japanese art and African art. You mean woodworking or, for example, Japanese printing or stuff like that? Yeah, I have influences about all of this, yes. Pretty elegant workers. Yes. The Japanese are, for me, the best woodworkers in the world. They are basically the best in whatever they do. Yeah, yeah. They have no hurry. And the patience is very important, and in our world it's so difficult to be patient. But we are Mediterranean people, so we are kind of more loose, I believe. Yes, I totally agree. So did you like Steny? Yes, the meeting? Very much, yes. I'm very surprised because Greek people has a lot of similarities with Spanish people, I think. Indeed. Yeah. Especially the more Arabic side, I believe. Yes, yes, yes. So, thank you very much. Thank you too. It was a pleasure. Hope to see you again soon. Okay, for sure. I'm going to be here all the years. Nice to hear that. Thank you. Λοιπόν, από πού είσαι εσύ, Κοντούλη? Πήλιο. Όνομα. Στάθης. Πόσο καιρό κάνεις τορνό? Έχω 5-6 χρόνια. Σ' αρέσει? Καλά είναι. Εντάξει. Εδώ ο θείος έχει βάλει στο κόλπο? Από αυτόν έμαθα, ναι, και ασχολούμαι έτσι σαν χόμπι. Εντάξει. Λοιπόν, Φώτης Καλεβοεδούρης, ο μοναδικός επαγγελματίας, χειρουργός, καταπληκτικός κατασκευαστής σκαλών, ξύλινων και τορναδόρος. Καλή. Από το Λαύκο Πηλίου. Από το Πήλιο. Από το Λαύκο. Ναι, ακριβώς. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον τόρνο, φίλια μας? Από το 1990 περίπου. Δηλαδή, πόσα. Και με την ελληνική ομάδα ξυλοτορναδόρων? Από τότε που δημιουργήθηκε σχεδόν. Πώς σου φαίνεται το πέμπτο meeting και η Στενή? Πολύ ωραίος χώρος, με το χωριό ενδιαφέρον. Και βλέπω όλα τα καλά παιδιά εδώ. Ταπεινός όπως πάντα. Εσύ? Εγώ είμαι από Βόλιο, με την ομάδα εδώ με τα παιδιά από Βόλιο. Πώς μας το ονομάζω, καλή. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος ονομάζομαι. Ασχολούμαι τα τελευταία 5 χρόνια με το ξυλότουρνο και μαζί με την ελληνική ομάδα ξυλοτουρναδόρων. Είσαι και εσύ επαγγελματίας ξυλουργός? Όχι, ρεστιχνικά πάντα ασχολούμαι και με τον τόρνο. Και έχουμε έρθει εδώ φέτος να κάνουμε την 5η πανελλαδική συνάντηση ελλήνων ξυλοτουρναδόρων στη Στενή Ευβοίας. Και είναι πολύ ωραία. Σ' αρέσει Στενή?
Για αρχή δεν την έχουμε γυρίσει πολύ. Τα κοψίδια. Τα κοψίδια ακόμα δεν έχουμε δοκιμάσει. Δεν έχουμε προλάβει. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα να το δοκιμάσουμε στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Όνομα και από πού είμαστε. Είμαι ο Βασίλης ο Σμυρνιός. Α, ο Σμυρνιός. Αθήνα. Ωραία. Πολύ γνωστό όνομα, αλλά δεν έχουμε γνωριστεί. Όχι. Γνωριζόμαστε μέσα από τα βίντεο. Ναι, ναι. Και τη δουλειά που μας κάνεις κάθε χρόνο. Επαγγελματίας, ξυλουργός. Όχι, όχι, όχι. Χομπίστας. Χομπίστας, ερασιτέχνης. Η δουλειά μου δεν έχει καμία σχέση με το ξύλο. Και πόσα χρόνια στον τόρνο. Είμαι στον 7ο τώρα. Και πώς θα πάμε. Από ό,τι λένε όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί, μια χαρά. Το ισθενή εδώ, το 5ο meeting, καλό. Τέλειο. 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 Χαρά στο Λάμπρο, την όρεξή του και όλη τη διαδικασία που έκανε. Είμαστε όλοι άψογοι. Δεν νομίζω μας να φωνάξει. Μπα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ζητήσει να του καθιερώσουμε κάθε χρόνο εδώ. Λες, τόσο πολύ. Να τα θέλει. Θα θέλει, θα θέλει, θα θέλει. Είναι ωραίο. Εντάξει. Που βέβαια είναι καλό κάθε χρόνο για μένα να αλλάζουμε μέρη. Να πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Γιατί από τη στιγμή που όλη η ομάδα είναι από όλη την Ελλάδα, δηλαδή έχουμε από την Κρήτη, έχουμε από Θεσσαλονίκη, από τη Βέρεια, από το Βόλο, καλό θα είναι να αλλάζουμε. Κάθε χρόνο είναι πολύ ωραίο. Σωστό και δίκαιο. Πέρα από τη δικαιότητα είναι να γνωριζόμαστε και να γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε και την Ελλάδα. Και να καταλαβαίνουμε την Ελλάδα. Μας βάλε να κουμπάνε σε ένα σπαστολά. Υπέρ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, να σε πάτε καλά. Από πού είσαι και πώς σε λένε. Με λένε Νίκο Χουλιάρα, είμαι από Αθήνα. Είσαι επαγγελματίας ξυλουργός. Ναι, είμαι επαγγελματίας ξυλοτορναδόρος. Τορναδόρος ή ξυλουργός γενικά. Τορναδόρος, ξυλοτέχνης. Και πόσο χρόνια ασχολείσαι με τον τόρνο. 5 χρόνια. Σ' αρέσει. Ναι, πάρα πολύ. Το meeting εδώ συστενεί. Είναι υπέροχο, όπως όλα, κάθε χρόνο. Θα ξανάρθεις δηλαδή. Ναι, αν γίνει εδώ. Σίγουρα, είσαι σίγουρος. Ναι, κανονικά, έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό εδώ. Δηλαδή. Πολύ ωραία ψητά. Κοψιδί. Ναι, ναι. Είσαι τέτοιος δηλαδή. Full, ναι, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Από πού είμαστε και όνομα. Γιώργος Ανδριάκης από Καρπενήσι. Καρπενήσι. Καρπενήσι, Καρπενήσι. Ξυλοτορναδόρος ή γενικά ξυλουργός. Ξυλογλύπτης κατά βάση και τελευταία δύο χρόνια πήγε στη ζωή μου τόρνος και πυρογράφος. Επαγγελματίας ξυλογλύπτης ή ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης, χομπίστας. Χομπίστας, εντάξει, οκ. Okay. Πώς σου φαίνεται το meeting και η στενή. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία, φιλόξενος κόσμος, πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Ότι καλύτερο περιβάλλον δεν θα μπορούσε να υπάρξει ξυλογλυπτική για τόρνο. Όλα γυρίζουν γύρω από το ξύλο. Τέλεια. Ισχύει. Και σκαλείς το λογότυπο μας. Για να πάρω και ένα κοντινό. Μαχαιράκι δουλεύεις εσύ, Μαχαιράκι, λέει, κατά βάση χειρονακτικά εργαλεία, χωρίς ρεύμα προτιμώ, παραδοσιακή εξυλογητική με τα άκρως χειρονακτικά εργαλεία περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στο σούπερ καλλιτέχνης Λευτέρης Καρέλης. Λοιπόν, όνομα και από πού είσαι, κύριε. Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Καρέλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Έχουμε και κριτικό, παιδιά, στην ομάδα. Πολύ καλλιτέχνης, πολύ λεπτομέρεια, φοβερές φόρμες, φοβερή δουλειά γενικώς. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και γενικά παίζει μουσική, είναι πολύ καλός. Έλα, για πες μας πώς σου φαίνεται το meeting. Το meeting είναι όπως κάθε φορά υπέροχο. Μαζευτήκαμε πάλι φίλοι, καινούργοι, παλιοί. Η στενή. Η στενή είναι ένα υπέροχο μέρος. Δεν έχω ξανάρθει. Και προχωράμε. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον τόρνο. Περίπου 5. Κάνα meeting στην Κρήτη θα κάνουμε. Είναι μακριά. Ο προτείνει, αλλά είναι λίγο. Είναι λίγο μακριά, αλλά θα ήταν πολύ ωραία. Φαντάσου να κάνουμε στην Κρήτη. Ναι. Αλλά τα νέα είναι. Μεταφέρομαι σιγά σιγά και εγώ. Ανεβαίνω λίγο παραπάνω. Οπότε θα κάνουμε μεσολόγγι. Κάπου θα κάνουμε. Καλά, αυτό θα είναι και αυτό πολύ ωραίο. Εννοείται. Πολύ δυνατό. Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα με τον τόρνο από εδώ και πέρα. Τι σχέδια έχεις. Τα σχέδιά μου είναι. Ο δρόμος που έχω πάρει τον τελευταίο χρόνο είναι να δουλεύω τόρνο και να σκαλίζω τα κομμάτια μου. Παλεύω με χωροδικτυώματα όπως βλέπετε εδώ πέρα, με διάφορες φόρμες. Να γινόμαστε σε καλύτερη συνέχεια. Περιμένουμε με αγωνία τα καινούργια σου έργα, να ξέρεις, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Τα παιδιά που με καλέσαν να δείξω κάτι από την τέχνη μου. Προχωράμε όλοι μαζί. Εννοείται. Μιχάλης Μάστερς με τα εξαιρετικά του διαφορετικά και περίεργα ξύλα.
Μιχάλη. Ναι. Πώς σε λένε, προφανώς Μιχάλη. Μιχάλη, όπως θέλεις. Μόνο όχι Μάικ. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον Τόρνο? Πάνω από 12 χρόνια. Μένεις Αθήνα, αλλά είσαι από Αμερική, σωστά? Ναι, αυτό είναι σωστό. Μένω σε ένα χωριό δίπλα στην Αθήνα, στα Ανατολική. Και ειδικεύεσαι στα περίεργα ξύλα, σωστά? Και στο segmented. Εγώ το λέω χόμπι μέσα στο χόμπι. Γιατί ναι, είμαι συλλέκτης. Ψάχνω περίεργα ξύλα από όλο τον κόσμο. Αυτό ξεκίνησε όταν μου χάρισε ένας φίλος μου ένα κομμάτι ξύλο, αυτό το κομμάτι βασικά. Και είχα πάθει πλάκα με το φιγούρα, με το χρώμα και όλας, και ξεκίνησα να ψάξω διάφορα. Με το segmented πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι? Αφού δεν βρήκα κορμούς καλές. Οπότε για να γλιτώσεις ξύλο... Ναι. Αφού δεν βρήκα κορμούς καλούς για να κάνω μπολ, και αφού ήμουν παραγωγός σε κάποια φάση, και έπρεπε να βγάλω υλικά, το segmented με βόλεψε πάρα πολύ. Πώς βλέπεις την πορεία σου στο ξυλότορνο στο μέλλον? Δεν υπάρχει, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω χώρο, δυστυχώς. Αλλά θα ήθελα να το συνεχίσω. Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο θες να ασχοληθείς περισσότερο, κάποιο είδος? Πιο πολύ το segmented, να σου πω τα αλήθεια, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα έχω ξεκινήσει. Έχει τόσο μεγάλο κόσμο το segmented και το εξωτικό ξύλο. Γενικά αυτό το ξύλο το έχω ξεκινήσει να μαζέψω για να κάνω κάποιες ωραίες segmented, να έχω κάποια ιδιαίτερο κομμάτια μέσα στο segmented, κατάλαβες. Ναι, έχω μέλλον. Πώς σου φαίνεται το πέμπτο meeting και η στενή συγκεκριμένα? Η στενή, εντάξει, μαγευτικά. Μαγευτικό, δεν υπάρχει αυτό. Πέμπτο meeting μια χαρά πάει μέχρι στιγμής. Μια χαρά, ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όνομα και από πού είσαι? Άγγελος Βλαστάρης από Κύθνο. Ναι, αλλά μένεις Νίκαια, μην μου λες Κύθνο. Όταν ανεβαίνω. Είναι δικός μας. Όταν ανεβαίνω, αδύνα μένω Νίκαια. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον Τόρνο? Εγώ. Ναι. Δεν έχεις ξεκινήσει? Όχι, καθόλου. Ήρθες εδώ, θα ξεκινήσεις τώρα, έτσι. Όπως είναι και να ξεκινήσει βασικά. Για να... Πώς σου φαίνεται το meeting? Πολύ όμορφο. Μαθαίνεις πολλά πράγματα. Πιστεύω να ξεκινήσει σύντομα. Ναι, εννοείται. Έλα, για πες μας και εσύ όνομα και από πού είσαι. Γιάννης Κοζαδίνος, είμαι και εγώ από την Κύθνο, από τα Θερμιά. Και μένεις Κύθνο όμως? Μένω μόνιμα Κύθνο, δεν θα μπορούσα να μείνω πουθενά άλλο, να σου πω την αλήθεια. Είστε και οι δύο ξυλουργοί μόνιμοι, επαγγελματίες? Εγώ είμαι επαγγελματίας ξυλουργός. Ο φίλος μου Άγγελος ασχολείται με το μάρμαρο, με την επεξεργασία του μαρμάρου. Είναι τεχνίτης πάντως κι αυτός. Σαφώς, εννοείται. Εγώ ξεκίνησα από 5 χρονών και δήλωνα ότι θα γίνω μαρακός. Έχω φτάσει 36, πιστεύω ότι ακόμα προσπαθώ. Και με τον Τόρνο ξεκίνησα με το μικρόβιο. Κάποια στιγμή μου είχε μείνει ένα κατάλοιπο από τη σχολή της Βιντανίδιο, που είχαμε ένα ξυλότορνο εκεί, να μάθω να ξυλοτορνεύω. Ξεκίνησα με ένα χόλσμαν μικρούλι και έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει εδώ να είμαστε στην πέμπτη χρονιά και να είμαι ο Βενιαμίν, ας το πούμε, της οικογένειας. Και πιο μικρός. Των ξυλοτορνοδόρων. Και θέλω να είμαι κοντά σας να μαθαίνω και κάποια στιγμή να μπορώ να κάνω και εγώ έτσι κάποια πολύ μεγάλα έργα όπως βλέπω γύρω μου. Σ' άρεσε το meeting? Ναι. Εδώ. Θέλω να σηκωθώ από το τραπέζι όμως, γιατί θέλω να πάω γύρω-γύρω στους πάγκους εργασίας των παιδιών. Νομίζω είναι η ώρα, σιγά-σιγά τελείωσε το φαγητό. Πάμε για Τόρνο τώρα. Το χωριό είναι τρομερό, έχω ξαναέρθει. Και θα βαρύνουμε το βράδυ. Ελάτε να πάμε στην όποιοι θέλουν να έρθουν εδώ πέρα. Αγία Κυριακή και στον Άγιο Ιωάννη του. Ευχαριστώ πολύ. Παϊδάκι. Παϊδάκι. Και για παϊδάκι. Το βράδυ έχει χειρότερα από παϊδάκια. Τι θα έχει, θα έχει μπουζούκι, τι θα έχει? Κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Με αυτό πέρα. Εννοώ από φαγητό. Φαγητό, εντάξει. Όργανα σίγουρα θα έχουμε. Όλοι παίζουν εδώ πέρα οι περισσότεροι. Όπου βρίσκεις λέει φαγητό, να κάτσεις να τρως. Όπου βρίσκεις ξύλο να φεύγεις. Σωστό. Λοιπόν, ο Μάκης είναι και αυτός από την Νίκαια. Κάνει εδώ αυτά τα φοβερά segmented έργα. Για πες μας, Μάκη, είσαι επαγγελματίας ξυλουργός? Όχι, τεχνικά το δουλεύω. Και με τι ασχολείσαι γενικώς? Η δουλειά μου είναι τελείως διαφορετική, καμία σχέση δηλαδή. Όχι, με το... εννοώ ξυλουργικά. Ξυλουργικά, κάνουμε σκαλιστά, κάνουμε και τόρνο. Έχουμε τη σχολή στο Κερατσίνι που κάνουμε και μαθήματα, της Παναγίας της Βλαχέρνας. Εδώ πέρα έχουμε έρθει με το Σύλλογο Ξυλοτορναδόρων Ελλάδος. Και ήρθαμε για να δείξουμε κάποια πραγματάκια. Πώς ξεκίνησες με το segmented?
Να σου πω, είδα κάποια βίντεο στο YouTube και από εκεί και πέρα μου άρεσε η διαδικασία. Θέλει υπομονή πολύ, θέλει λίγο μελέτη, λίγο σχέδιο. Και από τότε έχω κολλήσει με αυτό. Και κάνεις και ρητίνες, σωστά, και τραπέζια με ρητίνες. Και τραπέζια με ρητίνες και γενικά και με ρητίνη αντικείμενα διάφορα. Και με αυτό πάλι έχω κολλήσει. Πώς σου φαίνεται εδώ η στενή και το meeting το πέμπτο? Η στενή είναι ωραία. Έχω ξανάρθει παλιότερα στο Λαύρο, στην ταβέρνα του που είχε εδώ πιο πάνω. Α, τον ήξερες? Ναι, ναι. Ωραία, είναι όλα μια χαρά. Κάναμε και είναι και η συνάντηση αυτή, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα και με τον κόσμο και με τα υπόλοιπα παιδιά. Πώς το βλέπεις το μέλλον σου στον Τόρνο και στην Ξυλοκλήπτικη? Τι θες να φτιάξεις, τι σου άρεσε περισσότερο να κάνεις? Αυτό που σου είπα, έτσι, κολλητά κομμάτια, έτσι, ό,τι έχει σχέση segment. Να κάνει segment, ναι. Κολλητά, εντάξει. Στην αγγλική έκφραση. Και ό,τι έχει σχέση με ρητίνες. Ωραία. Κάτσε να τα δείξω και μία από κοντά. Είπαμε Δημήτρης από Σπάρτη, σωστά? Δημήτρης Πάντος από Σπάρτη. Επαγγελματίας ξυλουργός? Γεννήθηκα σε ξυλουργείο, ναι. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου δούλεψα με τον πατέρα μου και μέχρι τα 15 μετά άλλαξα επάγγελμα, έγινα μουσικός. Αλλά το... Α, τι μουσικός? Πιανίστας είμαι. Α. Αλλά δεν έφυγε ποτέ το ξύλο από τη ζωή μου, είναι ακόμα. Δηλαδή θα έχουμε και πλήκτρα τώρα, σήμερα, έχουμε? Βεβαίως, εννοείται. Σοβαρά? Αυτό πρέπει να μου πεις κατευθείαν. Πολύ δύναμη. Να έχεις όρεξη για τραγούδι και θα πούμε πολλά. Και με τον Τόρνο πόσα χρόνια? Με τον Τόρνο ένα χρόνο μόνο, αγόρασα ένα Τόρνο, μπήκα στην ομάδα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή την ομάδα, γιατί είναι ξέρετε τα παιδιά όλοι τους και δίνουν τη γνώση τους αφιλοκερδώς και με αγάπη πολύ και είμαι ευτυχισμένος. Η στενή και το πέμπτο meeting πώς σου φαίνεται? Πρώτη φορά στη στενή, πρώτη φορά σε πανελλαδική των παιδιών και είμαι ενθουσιασμένος. Φαντάζομαι, άμα δεν ξέρουμε κανένα κόρτο, θα μας πεις το βράδυ, έτσι, με τα κόρτα, μαέστρο. Όχι μόνο ακόρτα, θα σου πω ό,τι θέλεις. Όχι, για να παίζουμε εμείς, εσύ θα τα ξέρεις. Να σε ακολουθούμε, να σε ακομπανιάρουμε, ρε παιδί μου. Βεβαίως, εσύ τι παίζεις? Κιθάρα. Τέλεια. Ο Καρέλης δεν έφερε το λαούτο όμως. Δεν πειράζει, θα παίξουμε δύο. Πέρσι την Κεφαλονιώτα το έχει φέρει. Ναι, δεν πειράζει. Και το κρατάω. Θα παίξουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Εδώ να δούμε και τον οικοδεσπότη μας εν δράση. Να φτιάχνει ένα στυλό ωραίο. Αυτό είναι ένα στυλό πλεκτό, το οποίο περιέχει ξύλο από ελιά, βέγγεν και μπουμπίγκα, τα οποία έχουν πλεχτεί με αυτή τη φορά, έτσι, και θα βγει ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Είμαστε σίγουροι ότι θα βγει υπέροχο αποτέλεσμα. Μην το γρουσουζεύεις. Φώτη, τι φτιάχνεις εδώ πέρα? Εδώ θα δείξουμε τη χρήση του σκαρπέλου σκιού, της σμίλης. Έχω δειγματάκια στρογγυλά, αλλά λέω να ξεκινήσουμε ένα τετράγωνο. Μπορούμε να κάνουμε και ξεχόντες δεμονές. Για δείξε μας λίγο το ολοξό σκαρπέλο. Αυτό δεν είναι η κανονική χρήση, αλλά μπορούμε να τη δείξουμε εδώ. Είναι ξεχόντες δεμονές σκιού. Δεν θα μας κάνεις και κανένα κόλπο? Πολλές φορές στα τετράγωνα ξύλα, στα κάγκελα, υπάρχει αυτή η διαμόρφωση εδώ στην άκρη. Και πολύ καθαρό κόψιμο, βλέπω. Ξηράφει το σκιού σου. Θα μας δείξεις και την πατέντα που έχεις κάνει για το ακόνισμα. Να έρθω από την άλλη. Σε ένα δίδυμο τροχό έχω βγάλει τη μία πέτρα και έχω προσαρμόσει ένα κοντροπλακέ θαλάσσι, ένα δισκάκι από κοντροπλακέ θαλάσσι, το οποίο από τη μια μεριά είναι επίπεδο και από την άλλη μεριά είναι καμπυλωμένο ελαφρά. Και μετά με τη βίδα του τροχού σφίγγω δύο γυαλόχαρτα πάνω του. Εδώ γυρνάνε κάπως τρελά, αλλά όταν περιστρέφεται ο τροχός και πατήσει το εργαλείο πάνω τους, γίνονται και αυτά επίπεδα. Για δείξε μας. Χωρίς άλλα εργαλεία, χωρίς τζιγκ που να δίνω κλίση και τα λοιπά, με το χέρι, πατάω το επίπεδο σκαρπέλο επάνω, βρίσκω τη σωστή κλίση, την επιφάνεια
και το τροχίζω. Πολύ ωραία. Το δίπελ του να είναι επίπεδο, να καθρεφτίζει σωστά. Πάω και την άλλη μεριά. Σιγά σιγά βρίσκω την επιφάνεια. Πάντα γυαλιά, για να μην πει τίποτα με τα μάτια μας. Και αυτή η επιφάνεια είναι έτοιμη. Τέλειο. Μου χρωστάς και βίντεο στο εργαστήριο σου στο Λαύκο όταν έρθω. Και τώρα μπορούμε να το πάρουμε λίγο με ένα λαδάκονο που έχω εδώ. Για να κόβει σαν ξηράφια. Μία από εδώ, μία από εκεί. Πάντα προσπαθούμε να πατάει το εργαλείο πάνω, το μπίβελ, πάνω στο λαδάκονο, καλά. Να μην πατάει μόνο η μύτη και η στομώση. Αυτό. Άψογος. Ευχαριστούμε. Ο Φώτης είναι ο άρχοντας της πατέντας. Εδώ βλέπουμε και τον Μάριο και τον Δημήτρη εν δράση. Για να δούμε και εδώ λίγο σέγα. Τι κάνεις τώρα εσύ εδώ? Σχεδιάζω ένα μπολ. Σε ευχαριστώ, έτσι. Σε ευχαριστώ, ναι. Επίπεδα-επίπεδα θα ακολουθεί και θα γίνει στο τέλος ένα μπολ. Σαν και αυτό, έτσι. Αυτό είναι με κλίση όμως. Αυτό το κάνω χωρίς κλίση. Αυτό είναι με κλίση. Αυτό το κάνω χωρίς κλίση, απλά επίπεδο-επίπεδο. Για να δείξω τη διαφορά. Και θα το κολλήσει, έτσι. Σωστά, αυτό θα γίνει. Okay. Έλα, μην τρέπεσαι. Ναι, ναι. Εδώ ο Λευτέρης πολεμάει εδώ με ένα έργο. Τι φτιάχνεις? Λοιπόν, θα φτιάξω ένα διάτρητο κύλινδρο με τρία δαχτυλίδια. Δαχτυλίδια δεν είναι, μισά δαχτυλίδια, φτερά. Αυτά όλα θα φύγουν από εδώ πέρα, θα μείνει το γύρω-γύρω. Πόσες ώρες το έχεις δουλέψει μέχρι στιγμής? Αυτή τη στιγμή έχει μόνο τόρνο μέχρι στιγμής. Γίνανε αυτά και ο κύλινδρος και άδειασε περίπου ένα δίωρο. Τρίο γρήγορα, μπράβο. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Είναι λίγο έκεντρο, αλλά είναι μεγάλο μηχάνημα, δεν σου κάνει πολύ vibration. Ελπίζω να όταν το τελειώσει να μας το δείξει, ε. Sorry. Δεν πειράζει, εδώ ο Κώστας κάτι σκαλίζει επάνω σε αυτό το ωραίο μεγενάκι. Τι σκαλίζεις, Κώστα? Δημιουργώ μια υφή στο ξύλο, λες και είναι μανιδάρι το εσωτερικό του. Το οποίο μπορεί να πάρει και άλλες τεχνικές, μπορεί να βάψουμε, να δημιουργήσουμε την αντίθεση με φωτιά. Όταν ολοκληρωθεί θα έχουμε μια καλύτερη άποψη επί του... Θα το δω. Κάτσε να πάω και στο μάστορα. Από πού είμαστε, μάστορα? Από πού είμαστε? Από Θήβα. Θήβα. Α, και είπαμε όνομα. Δημήτρης. Α, Δημήτρης είναι όνομα τους. Και πόσο καιρό ασχολείσαι με τον τόρνο? Εδώ και 10 λεπτά εδώ με το βάκι. Είσαι ξυλουργός επαγγελματίας? Ξυλουργός, ναι. Και θες να μπήξεις στον τόρνο? Ναι, ναι. Το σκέφτηκες καλά? Το σκέφτηκα αρκετά. Πώς φαίνεται το meeting εδώ πέρα στη στενή? Είναι θαυμάσιο. Θα ξανάρθει δηλαδή, πιστεύεις? Στη στενή ή στο meeting? Στα meeting. Ναι, πιστεύω να έχει συνέχεια. Τόρνο έχεις? Όχι, ακόμα δεν έχω τίποτα. Το σκέφτεσαι? Ναι, ναι. Πολύ, πολύ έντονα. Ωραία, περιμένουμε να δούμε τα έργα σου. Σύντομα στην ομάδα. Μακάρι. Ευχαριστώ. Μακάρι. Για να δούμε και το Βαγγέλη εδώ σε δράση. Δίνει πόνο εδώ ο Βαγγέλης. Φτιάχνει μια ματσόλα. Κοπάνισε το. Δείξε μου το σπιρούνι. Σήκωσε το λίγο. Άψογος. Έτσι καλύτερα. Μπορώ να σταθώ, ρε φίλε. Ναι, πολύ καλό. Έλα, ρίξ' του. Λοιπόν, όνομα. Είμαι ο Μάρκος του Φεκλής. Είπαμε, μένεις Αθήνα, αλλά είσαι Τινιακός. Μένω στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Τίνο, ναι. Και είσαι επαγγελματίας, ξυλουργός.
Όχι, δουλεύω στο Υπουργείο Πολιτισμού, είμαι γλυπτής. Αναστήλωση των. Πραγματικός Τινιακός δηλαδή. Πραγματικός Τινιακός. Γλύπτησα τη σχολή της Τίνου εκεί. Ναι, τελείωσα τη σχολή της Τίνου. Δουλεύω στην Ακρόπολη και. Στις συντηρήσεις και σε όλα αυτά εκεί που. Αναστήλωση, ναι, ναι, στην αναστήλωση. Με το Τόρνος. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Μεγάλωσα σε ένα ξυλουργείο, στο ξυλουργείο στο επιπλοποιείο του πατέρα μου. Άρα έχεις background. Ναι. Ο Τόρνος είναι το πρώτο μηχάνημα που έπιασα ως παιδάκι. Βάζαμε ένα καφάσι να ανέβω πάνω να τον φτάνω, τον Τόρνο. Σε έχει η γλυπτική στο Μάρμαρο επηρεάσει και στον Τόρνο. Η λογική πώς δουλεύουμε τον όγκο και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ναι, έτσι κι αλλιώς είναι αλληλένδετο όπως και να το δει κανείς. Οπότε για σένα είναι πιο εύκολο αυτό, έτσι. Είναι πιο. Κάνεις και εξάλεσμα, σκάλεσμα επάνω στο ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ξύλο γλυπτά. Οπότε αφού το τορνέρεις μετά ρίχνεις και ένα σκάλεσμα. Ναι. Αμαλάχι. Αμαλάχι, έτσι, σωστά. Όχι, ξυλόγλυπτα, τορναριστά, όλα αυτά τα πράγματα ναι, είναι μια δουλειά γοητευτική. Ο τόρνος, τέλος πάντων, από παλιά είναι. Ερώτηση. Μαρμάρινα που μοιάζουν τορναριστά γινόντουσαν με ματρακά, ή σε τόρνο. Σε τόρνο. Ο τόρνος είναι ένα πάρα πολύ αρχαίο μηχάνημα. Ίσως έτσι καταγράφεται ως από τα αρχαιότερα καταγράψει και που έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε τορναριστά αντικείμενα στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Ελλάδα. Έχουμε τορναριστά έπιπλα στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Ελλάδα. Και δούλευε με το πόδι. Με. Κανονικά, πάντως έβαζαν μάρμαρο πάνω στον τόρνο. Με το πόδι, γύρναγε όπως η ραπτομηχανή της γιαγιάς. Και τα τόσο βαριά μάρμαρα πώς τα βάζανε πάνω. Ήταν μεγάλο πράγμα. Δεν έχει σημασία αν θα είναι βαρύ ή ελαφρύ το αντικείμενο που είναι στον τόρνο. Σημασία έχει να είναι ζυγισμένο. Δηλαδή να μην είναι κέντρο και. Και έχουμε ταλαντό. Ναι, αλλιώς βαρύ. Απλώς. Και δεν ήθελες να μας μιλήσεις, είσαι γλύτης και δεν ήθελες να μας μιλήσεις. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή. Ευτυχώς δηλαδή σε τσάκωσα. Ντρέπομαι. Ναι, οπότε φτιάχνανε τορναριστά, έχουμε εξαιρετικά τορναριστά μαρμάρινα και πέτρινα, λίθινα αντικείμενα, αρχαία. Η μεγαλύτερη συλλογή που έχει βρεθεί και που εγώ γνωρίζω είναι στη Βραβρώνα και είναι πραγματικά. Λουτσά, εκεί κοντά. Είναι σπουδαία συλλογή. Υπάρχει ένα βιβλίο, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, την αρχαιολόγο που το δημοσίευσε, αλλά είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Αυτά, δεν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ένα να σε καλά. Για το. Ταλαιπωρήστε, το ξέρουμε. Εδώ είναι γλύπτης μαρμαρογλύπτης ο άνθρωπος. Δεν αυτός. Καλά. Λοιπόν, όνομα. Σταύρος. Πώς και στο πέμπτο Good Earning Meeting. Αγαπάμε ξυλοτορναδόρους, πολύ. Α, μας ξέρετε δηλαδή. Πάρα πολύ. Συμμετέχουμε με χορηγία και τα λοιπά στους ξυλοτορναδόρους τα τελευταία χρόνια νομίζω. Από ποια εταιρεία? Από Smirtex. Γυαλόχαρτα να πω. Γυαλόχαρτα που κατασκευάζουμε. Μια εταιρεία που είναι από το. Ελληνική. Ελληνική. Εδρεύει στην Ξάνθη από το 1981. Εξάγουμε σε πάνω από 90 χώρες. Και φυσικά μας θυμάται με τα που δουλεύετε τα προϊόντα. Είναι πολύ ποιοτικά προϊόντα, δεν το λέμε επειδή είσαι χορηγός. Πραγματικά είναι ποιοτικά προϊόντα και τα δουλεύουμε. Θέλω να πιστεύω ότι. Και αξίζουν όντως. Ναι, ναι. Κρατάνε πάρα πολύ, κόβουν για πολλή ώρα. Δεν χαλάνε εύκολα. Το λέω αντικειμενικά, δεν το λέω. Τα λες και μόνος. Εννοείται. Έτσι είναι. Η αλήθεια αυτή είναι, δίνουμε βάση πάρα πολύ στην ποιότητα. Να έχουμε σωστό αποτέλεσμα, τα προϊόντα μας να είναι ποιοτικά. Να κάνουν αυτό που λένε τα προϊόντα μας. Το έχουμε καταφέρει και φυσικά έχουμε και διάφορες άλλες εκπλήξεις που. Έρχονται. Εμένα προσωπικά το αγαπημένο μου είναι το διχτάκι. Το δίχτυ, το ναι. Το δίχτυ το αγαπώ πραγματικά. Το δίχτυ είναι η κορονίδα αυτή τη στιγμή της εταιρείας μας, είναι το μέλλον, όλα πάνε προς τα εκεί. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο δίχτυ και κάνει φοβερή δουλειά στο ξύλο, φοβερή δουλειά στο ξύλο. Και το θέμα, εγώ που εντυπωσιάστηκα εκτός από την τριουφάη, τη σκόνη και όλα αυτά, ότι έχει και τρομερή αντοχή, δηλαδή κρατάει τρελά. Το δίχτυ είναι κατασκευή, είναι πανί στην ουσία. Έχει κεραμική σμύριδα επάνω. Είναι κεραμικ το δίχτυ. Κεραμικ, ναι, είναι κεραμική σμύριδα και είμαστε από τους λίγους που βάζουμε τέτοια ποιότητα κεραμική σμύριδα. Όντως φέρνει φανταστικά. Μπράβο και πραγματικά ευχαριστούμε και είναι πραγματικά για μένα πολύ ελπιδοφόρο που έχουμε
ελληνική τέτοιο επίπεδου εταιρεία. Και εμείς χαιρόμαστε που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς που πραγματικά διαδίδετε αυτή την τέχνη, ξυλότορνος, τέτοια ωραία προϊόντα που φτιάχνετε και φυσικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που δουλεύετε δικά μας προϊόντα. Το πέμπτο meeting πώς σας φαίνεται, αφού έχετε και εμπειρία από άλλα meeting? Είναι απίστευτα, νομίζω πρέπει να είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα. Σοβαρά. Έτσι νομίζω, είναι η τοποθεσία φανταστική, στενή ευείας, ο χώρος προδιαθέτει για να γίνονται τέτοιες δουλειές. Ναι. Ξύλο. Έχει παντού δέντρα για ξύλο. Ναι. Είναι απίστευτα. Πολλοί κόσμος. Βλέπω παιδιά από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Με κάποια έχουμε συναντηθεί και σε μια άλλη εκδήλωση στην Κρήτη που έχει γίνει πρόσφατα με ξυλογλύπτες. Ναι, νομίζω. Οι ξυλογλύπτες είναι πολύ δυνατοί. Στην Κρήτη ειδικά κάνουν meeting κάθε χρόνο πολύ δυνατό. Πολύ δυνατοί και εκεί παίρνουμε μέρος. Πρόσφατα πάλι πριν. Θέλω να τους γνωρίσω. Πριν ένα μήνα εκεί, ο αγαπητός φίλος ο Νίκος Μάνες. Ο Νίκος Μάνες είναι power. Είναι πολύ δυνατό. Δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά είναι πολύ δυνατός μαστόρας. Μαθαίνουμε και εμείς από τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, εφευρίσκει τρόπους με τα γυαλόχαρτα να φέρνει ένα αποτέλεσμα πολύ δυνατό. Και εκτός από μάστορας είναι καλλιτέχνης. Είναι. Όπως και εδώ, ο κύριος Ανίκας, ας πούμε εδώ, ο Κώστας. Γνωστός. Γνωστός και μη εξαιρεταίος, ναι. Δηλαδή θα μας τιμήσετε και του χρόνου πρώτα ο Θεός. Φυσικά. Ήρθαμε για να μείνουμε, έτσι λέει το ρητό. Ήρθαμε για να μείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρη. Και εγώ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε και κοπέλα, παιδιά. Για πες μας όνομα. Αθανασία, λεγόμαι Παστρικού. Και είσαι επαγγελματίας γλύπτρια, ξυλογλύπτρια. Είμαι επαγγελματίας, θα έλεγα. Είμαι επαγγελματίας ή επαγγελματίας. Επαγγελματίας, εντάξει. Εγώ σπουδάζω στη σχολή της Καλαμπάκας ξυλογλυπτική και στη σχολή της Καλών Τεχνών της Μαρμαροτεχνίας, στην Τίνο. Οπότε είσαι και μαρμαρό. Γλύπτρια. Γλύπτρια. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είμαι συμβασιούχος στην Ακρόπολη στην αναστήλωση του Παρθενώνα. Με τον Τόρνο πώς ασχολείσαι? Με τον Τόρνο έχω ασχοληθεί λιγότερο από όλα τα υπόλοιπα σε σχέση με την ξυλογλυπτική και τη μαρμαροτεχνία. Με τον Τόρνο, έτσι από γνωστούς και φίλους, είχα γνωρίσει κάποια παιδιά από εδώ που ένα παιδί έχει κοντά στο σπίτι μου και σχολεί και κάνουν κάποια μαθήματα. Ο Μάκης, ο Μαθαίος. Ο Μάκης Καλτσίδης. Ναι, ο Μάκης ο Καλτσίδης. Και με τον Μάρκο Τουφακλή που είμαστε και συνάδελφοι και είχαμε κοινό το ξύλο και το Τόρνο. Δηλαδή στον Τόρνο εσύ βάζεις και ξυλογλυπτική, να υποθέσω, έτσι. Ναι, ξυλογλυπτική δεν μπορώ να την αφήσω. Νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Και δουλεύεις με εργαλεία χειρός ή με εργαλεία power carving, power tools? Δουλεύω κατά κύρια βάση με εργαλεία χειρός. Με power δουλεύω πολύ λίγο, αν θέλω να ξεχοντρήσω κομμάτια. Τα βαριά, ναι. Τη λεπτοδουλειά με το χέρι όμως, Λεπτοδουλειά με το χέρι, ναι. Και πώς σου φαίνεται που είσαστε λίγες γυναίκες? Πώς σε νοιάζει? Πούστο μου καμάρι μου. Όχι, απλά. Εντάξει, χαίρομαι όταν βλέπω σίγουρα και άλλες γυναίκες να. Υπάρχουν και άλλες. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή και τώρα πριν από λίγο καιρό που ήμασταν στο Συμπόσιο Ξυλογλυπτικής. Άρχισαν και εσείς στην Κρήτη? Στην Κρήτη, στο Συμπόσιο Ξυλογλυπτικής. Πότε θα πάω? Την επόμενη χρονιά. Όπου είχαμε δουλέψει, ήμασταν 4 γυναίκες. Δηλαδή θα μου κάνεις και κονέ με το Μάνες να τον γνωρίσω? Εννοείται, δεν το σημαίνω. Ωραία. Οπωσδήποτε, Νίκος Μάνες, σε εγγύηση. Εγώ τον παρακολουθώ στο YouTube του Κουράφου από κάτω. Ναι. Ο Μάνες είναι πολύ power till και πολύ αλυσοπρίωνο. Τέλεια, εντάξει, αφού κάνει μεγάλα κομμάτια. Κάνει, αλλά ναι, εντάξει, στην Αθήνα. Το σκαρπέλο θα ξεχοντρήσει αυτά τα κτίνη που κάνει. Δεν γίνεται. Όχι, εντάξει, γίνεται, απλά παίρνει πάρα πολύ. Ναι, άμα είσαι κατάδικο. Εντάξει, τώρα είμαστε στην Αθήνα, είναι πιο δύσκολο να δουλεύει με αλυσοπρίωνα στην Αθήνα, θόρυβο, τέτοια είναι λίγο ανέφικτο. Και το τι ξύλα βρίσκει, κορμί. Πιο πολύ βρίσκει μέσω καυσόξυλων στην Αθήνα. Δηλαδή η επαρχία είναι λίγο πιο εύκολο να βρει κι άλλα. Εννοείται, εδώ στην είναι γεμάτο ξύλο, α πούμε. Καλά, εδώ. Τα είδαμε στον δρόμο. Και κλαίγαμε. Δεν μου λες, αφού είσαι και πέρα από τεχνίτη, α πούμε, είσαι και καλλιτέχνη, σωστά. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι κάποιο να έχει αισθητική, να μπορεί να σχεδιάζει και μετά να εκτελεί το έργο που έχει σκεφτεί, την ιδέα του, α πούμε. Ο Μάνεσης δεν σχεδιάζει και είναι καλλιτέχνης. Ναι, αλλά έχει την ιδέα στο κεφάλι. Τη σχεδιάζει στο κεφάλι του όμως, στο μυαλό του. Είναι σημαντικό να ξέρεις. Σχεδιάζει 3D, τι δεν σχεδιάζει, αφού κάνει. Δεν βάζει μολύβι ο άνθρωπος πάνω. Δεν χρειάζεται. Έχει πάει στο επόμενο, λέει. Σε σκαλίζει και κάνει παπάδες ο άνθρωπος. Ναι, όμως το σχέδιο το έχει στο μυαλό του, αυτό θέλω να πω. Το έχει. Αυτό το θεωρώ που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι απίστευτο ταλέντο. Ισχύει ότι οι γλύπτες είναι καλύτεροι σχεδιαστές? Όχι. Δεν ισχύει. Εγώ νομίζω πως όχι. Όχι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάνω καλό σχέδιο. Okay. Αλλά μπορώ να σκαλίσω, θεωρώ. Έχεις κατευθείαν αίσθηση του όγκου, δηλαδή.
απλά μου βγαίνει πιο πολύ στο τριάζ διάστατο παρά στο να το σχεδιάσω σε χάρτη. Έχεις μεγάλο τόρνο ή μικρό? Τι δουλεύεις στο Μάκι? Εγώ δουλεύω στο Μάκι το τόρνο. Στο Μάκι. Συνήθως. Έχεις σκοπό να πάρεις κανένα τόρνο? Σκέφτομαι να ξεκινήσω με κάποιο μικρό. Μικρό. Ναι. Με κάποιο μικρό για... και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Στην Ακρόπολη και σε όλα αυτά τα αρχεία που δουλεύετε, μου είπε και το παιδί το άλλο. Παρατηρήσω ότι υπάρχουν τορνευτές δουλειές αρχαίες, ας πούμε. Εκεί πέρα που είμαι τορνευτές δουλειές δεν έχω δει. Το ότι μπορεί να γίνει τορνευτή δουλειά σε μάρμαρο. Γίνεται, το ξέρω. Το έχω δει ότι το γίνεται, ναι. Το έχω δει ότι γίνεται. Έχεις κάνει? Όχι. Σε μάρμαρο όχι. Ξύλο που σου άρεσε να δουλεύεις πιο πολύ? Ξύλο. Μ' αρέσουν οι οξιές πάρα πολύ. Σκληρό ξύλο δηλαδή. Το φλαμούρι το πιο εύκολο που είναι και μαλακό. Και ωραίο. Πιο συνηθισμένο. Αλλά δεν το βρίσκουμε. Ναι. Έχω δουλέψει πολύ νιαγκόν, γιατί δουλεύω πολύ για εξωτερικούς χώρους, ταμπέλες. Αγοραστά και... δηλαδή ξύλα κατά βάση. Από ξυλία αγοραστή. Ναι, από ξυλεμπορικά μαγαζιά και πλανίσματα μετά. Εσύ δεν δουλεύεις με ελιές και με τέτοια που δουλεύεις? Ελιά την αποφεύγω, γιατί είναι και τα νερά περίεργα. Λίγο πιο περίεργα. Είναι και... Ασταθείς. Όχι, είναι πολύ ωραία τα νερά της και αυτά. Απλά θεωρώ ότι για το σκάλισμα... Θες κάτι πιο ουδέτερο. Δεν κάτι τόσο, γιατί τα νερά που βγάζει η ελιά είναι όμορφα από μόνο τους. Αλλά πάνω σε ένα σκάλισμα μπορεί να φτάσει και το σκάλισμα. Στα τορνευτά μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Θες αλλά κάτι... στο σκάλισμα θέλω κάτι που να μην έχει πολύ έντονα νερά, να αλλάζουν χρώματα. Για να γράφουν οι σκιές του, για τα φώτα του, οι όγκοι του όλοι. Το θέλω λίγο πιο γυμνο, πιο... Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τρεπόσουνα. Μια χαρά μου το πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Χάρηκα και εγώ, να είσαι καλά. Μετά από μια κουραστική αλλά πολύ ενδιαφέρουσα μέρα, ήρθε και η ώρα του γλεντιού ή του παιδιού. Καλημέρα. Καλημέρα. Το όνομά σας? Βαγγέλης Κέφης λέγομαι. Και με τι ασχολείστε κατά βάση? Με τα ξύλα. Είμαι εραστής του ξύλου. Όπως όλοι, ναι, αλλά όλοι. Βλέπω εδώ πέρα γλυπτά με αλυσοπρίωνο. Γλυπτά, ξεκινάμε με αλυσοπρίωνο, συνεχίζουμε με ντρέμελ και σκαρπέλο, αναλόγως τι χρειάζεται το κάθε έργο. Και κατά βάση είναι το μεράκι πάνω απ' όλα και περισσότερο είναι το ντρέμελ τώρα πια, γιατί λιγότερο χρειάζεται το σκαρπέλο. Δεν είστε επαγγελματίας ξυλουργός, είστε ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης. Απλά ερασιτέχνης. Και κατά βάση ξυλογλυπτική. Ξυλογλυπτική, ναι. Ξυλογλυπτική. Πόσα χρόνια ασχολείστε? Μόλις 6-7 χρόνια. Μόλις 6-7. Και έχετε φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Ναι. Αν είχα και χρόνο, ίσως να πήγαινα πιο χρόνο. Αθήνα. Αθήνα, ναι. Αθήνα. Εκεί έχω το εργαστήρι, εκτός Αθήνας στην Κερατέα και όταν υπάρχει χρόνος ασχολούμαι με το χόμπι. Πώς σας φαίνεται εδώ πέρα η γιορτή μας εδώ του ξυλοτόρνου? Είναι τέλεια, είναι στο κατάλληλο περιβάλλον, είναι μέσα στα πλατάνια, μέσα σε δα... οι συμμετοχές είναι πολύ δυνατές και από το εξωτερικό και από εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία, είναι στον ιδανικό χώρο πιστεύω. Τι σκέφτεστε για το μέλλον πάνω στην τέχνη τη δικιά σας? Η τέχνη δική μας έχει μόνο ένα πλάνο, φαντασία. Αναοργιάζει η φαντασία σου και να έχεις βέβαια τα ξύλα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τα αγαπήσει. Ό,τι ήθελε προκύψει. Ναι, θα πρέπει να τα αγαπήσει ο κόσμος, να τα βάλει στο χώρο του, να τα βάλει στο σπίτι του, στον κήπο του, στο σαλόνι του. Και να μας υποστηρίζει. Σε εκδοχές. Βεβαίως, βεβαίως. Για να συνεχίζει και ο κάθε ένας να κάνει. Ευγενής τέχνη, πάρα πολύ παλιά και γιατί όχι να μην συνεχιστεί. Και να έρθουν και νέοι να δουν πώς γίνονται όλα αυτά. Μπορούμε να τους διδάξουμε, μπορούμε να τους δείξουμε 5 πράγματα. Όποιος να... θέλει δηλαδή να το πούμε, πηγαίνετε στον κύριο Κέφη. Βεβαίως. Όσοι πιστοί προσέρχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και χάρηκα. Κι εγώ. Κι εγώ. Αναμένη οξιά. Τι είναι αναμένη οξιά? Είναι ξύλο που κουτάνε, πλατάνια, αυτό είναι πέφτο. Μπορεί οι οξύτσες. Ο Μουσταφά ήρθε από την Τουρκία, είναι ξυλοτορναδόρος για να παρακολουθήσει και αυτό στο meeting μας. Και θα μας μιλήσει τη γλώσσα του και θα βάλω από κάτω υπότιτλους. Merhaba, ben Mustafa Sönmez. Türkiye'den geliyorum. Türkiye'nin Eskişehir kentinden. Ahşap torna sanatıyla ilgileniyorum. Kendi kendime öğrenmeye çalıştım. Herhangi bir eğitimim yok. 6 yıl oldu başlayalı. Buradaki etkinlik için sevgili dostum Kostas davet etmişti. Geldim. Çok güzel bir etkinlik. Benim için çok faydalı oldu. Yanlış bildiğim bir takım yöntemler varmış. Onları düzeltme imkanı buldum. Yeni teknikler, yeni araç gereçler
gördüm. Bunları en kısa zamanda temin etmek isterim. Çok güzel bir etkinlik. Buradaki insanlar, buradaki sanatçılar hepsi de harika insanlar. Geldiğim için çok mutluyum. Buradaki insanlarla tanıştığım için de çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Thank you. Thank you. Έλα. Κατσαμάκης Θεοδωρής από... 10 λεπτά. Από Κόρινθο. Για πάρτε τα καφελάκια σας. Για πες μας, πόσο καιρό ασχολείσαι με τον τόρνο. Καινούριος είμαι. Νέο παιδί. Νέο παιδί. Τώρα ξεκίνησα. Και ανακαλύπτω ότι... Άστε τις βλακίες. Μίλα σοβαρά. Ωραία. Έχω καμιά δεκαετία. Περίπου. Δεν είσαι επαγγελματίας ξυλουργός. Είσαι υγειοπόνος, σωστά. Υγειοπόνος. Οπότε εσύ μας έχεις όλες τις πληροφορίες για τα ξύλα και που δεν ξέρει κανένας από εμάς. Όχι, υπάρχουν πολλοί που έχουν άπειρες γνώσεις και σίγουρα η άγνοια είναι μεγαλύτερη. Πώς σου φαίνεται εδώ η στενή, έχεις ξαναρθεί. Στενή. Είναι όντως στενή. Λοιπόν, πανέμορφα, πανέμορφα. Έχω ξανάρθει, ξέρω τη στενή, έχει άπειρα ξύλα, παντού ξύλα. Σ' άρεσε το πέμπτο meeting. Ναι, είναι ωραίο μέχρι τώρα. Τι μέχρι τώρα κοντεύουμε, τελειώνουμε σχεδόν. Είμαστε στη μέση, ρε φίλε. Και μέση. Δύο μέρες είναι. Έκανε μπιπ μπιπ μάλλον. Τι θες να κάνεις τώρα από εδώ και πέρα σαν ξυλοτορναδόρος, όταν μεγαλώσεις σαν ξυλοτορναδόρος. Γίνεις παππούς. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Όπου με πάει. Όπου σε πάει. Όπου με πάει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ξύλο. Περισσότερο τίνω στο carving παρά στο ξυλότορνο. Ο ξυλότορνος για μένα είναι παράγει την πρώτη ύλη για να δημιουργήσεις. Τώρα σοβαρά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ξύλο. Αλλά θέλω ορολογία, ξέρεις, δικιά σου. Η λατινική. Η αχλαδιά. Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια. Θέλω κατσαμάκι σε ορολογία. Το καλό ξύλο. Σόλι του Ντετούρνου. Θα δικήσω πολλά. Θα δικήσω πολλά. Πες μου μια ορολογία περίεργη, ωραία που τα λες. Φίκου Κάρικα είναι η σικιά. Μπράβο, έτσι. Αυτό ήθελα να κόψω. Μ' αρέσει η σικιά γιατί είναι ισοτροπική. Ευχαριστώ. Γεια σας. Φιλάκια. Λοιπόν, Νίκος Μούτσελο, σωστά. Νίκος Μούτσελο, από Βόλο. Από Βόλο. Επαγγελματίας. Πνευστός, έτσι. Δάσκαλος μουσικής. Δάσκαλος μουσικής, σε μουσικά σχολεία πολλά χρόνια. Τι γίνεται. Με το ξυλότορνο. Το ξυλότορνο ξεκίνησα το 2016. Πήρα τον τόρνο στην αρχή για να φτιάξω παραδοσιακά όργανα και δεν έφτιαξα. Όπως. Δεν έφτιαξα ούτε ένα. Όπως τι. Καβάλια, γκάιντες, τέτοια πράγματα που γίνονται στον τόρνο. Δεν έφτιαξα ούτε ένα. Κατευθείαν ξεκίνησα να φτιάχνω καλλιτεχνικά και συνεχίζω έτσι. Δεν μου βγήκε ποτέ να φτιάξω. Δεν έφτιαξε ποτέ ένα ζουρνά, κάτι. Ούτε ένα. Τίποτα. Ούτε ένα. Τα όργανα που παίζει κατά βάση ποια είναι. Γκάιντα, κρουστά, παραδοσιακά νταούλι ντεύτου μπελέκι, κλαρίνο, τσαμπούνα, φλογέρες. Αυτά. Χαμός δηλαδή. Πολλά, εντάξει. Πολλά. Με τον τόρνο πώς το βλέπεις το μέλλον σου. Με τον τόρνο δεν ξέρω. Δεν ξέρω το χρόνο. Ο χρόνος που θα μου μείνει για τον τόρνο, αλλά να, τώρα είδες, είχα λίγες ώρες περιθώριο από Βόλο και ήρθα. Και μας τίμησες. Να σας δω. Όσους χρόνους μου μένει, τον αφιερώνω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Από πού είμαστε και πώς λεγόμαστε. Είμαι από Κορίνθο και λέγομαι Στράτος Παρασκευάς. Είστε επαγγελματίας ξυλουργός. Όχι, είμαι ερασιτέχνης. Η ενασχόληση ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια περίπου. Είναι μια πολύ ωραία... Με τόρνο μόνο ή γενικώς, με το ξύλο. Με το ξύλο, με το σίδερο, αλλά τα τελευταία χρόνια είμαι με τον τόρνο περισσότερο. Πώς σας φαίνεται. Κοίταξε, είναι μια ψυχοθεραπεία που ούτε καν το περίμενα. Μπορεί να πάει 11 η ώρα και να είμαι ακόμα στον τόρνο. Και το ωραίο είναι ότι ό,τι φτιάχνεις, βάζεις το μυαλό σου να δουλεύει. Και όταν ολοκληρωθεί το δημιούργημα που έχεις φτιάξει, είναι φανταστικό το αποτέλεσμα. Οπότε σε ικανοποιεί και νιώθεις ανανεωμένο να κάνεις το επόμενο. Σας άρεσε εδώ το 5ο meeting στη στενή, είχατε ξανάρθει σε meeting καταρχάς. Ναι, είχα πάει στο 3ο meeting στην Κεφαλονιά. Πέρσι δεν πήγα γιατί έτυχε ένα ταξίδι στην Αμερική και δεν μπόρεσα να παρευρεθώ. Οπότε φέτος ήρθαμε εδώ στο φίλο το Λάμπρο. Που μας έλεγε για τη στενή και δεν πίστευα ότι ήταν τόσο όμορφα. Ναι, είναι όντως. Ήρθαμε. Είναι μέσα στα δέντρα, μέσα στο δάσος. Είναι φανταστική η περιοχή και η τοποθεσία και η οργάνωση όλη. Θα συνεχίσετε φαντάζομαι τον τόρνο στο μέλλον, έτσι. Ναι, βέβαια. Όσο αντέχω, είμαι 66 τώρα. Μπράβο. Άλλα 5 χρόνια, δεν ξέρω. Όσο πάει. Ναι, όσο πάει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Κι εγώ. Στέλιος Καλογεράκης, αποχείο. Αποχείο.
Για πες μας, δεν είσαι επαγγελματίας ξυλουργός. Όχι, όχι. Άλλη είναι η δουλειά μου. Εντάξει, τώρα τα έχω ψιλοπαρατήσει κάθε χρόνο γιατί είχα άλλες δουλειές και δεν μπορούσα να ασχολούμαι άλλο. Αλλά εντάξει, έχω κάνει αρκετή δουλειά πάνω στο ξυλότορνο. Τόρνο ή γενικώς με το ξύλο? Τόρνο. Τόρνο. Τι σ' άρεσε να φτιάξεις γενικώς περισσότερο? Διακοσμητικά. Βάζα, μπολ, διάφορα. Ξύλο που δουλεύεις πιο πολύ? Ελιά. Και μαστιχόδεντρο που έχουμε στοιχείο. Το δικό μας, ναι. Πώς το λένε το μαστιχόδεντρο? Σχήνο. Σχήνο, μπράβο. Ναι. Αλλά το χιώτικο το συγκεκριμένο. Μόνο στοιχείο υπάρχει. Πώς θα βλέπεις από εδώ και πέρα στον τόρνο? Εντάξει. Θα δούμε, δεν ξέρω. Όπως πάει, ό,τι βγει. Ό,τι βγει, ό,τι βγει. Εδώ, ναι. Πώς σου φαίνεται το πέμπτο meeting? Ωραία, είναι πολύ ωραία. Στενή, έχει ξαναρθενή? Όχι, πρώτη φορά. Ωραία, έτσι είμαι μέσα στο ωραία, πράσινο. Ναι, δεν το περίμενα, έχει πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο γενικώς και ήρθαμε και εμείς και έγινε χαμός τώρα. Ναι. Βλέπω κάτι και ψαρέματα εκεί πέρα, ωραία. Ναι, έχουμε πολλά χόμπι. Ανακατασκευές, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ψάρεμα, ξυλότορνο. Βιντεάκι, πολλά. Θα δούμε κανένα βιντεάκι. Προς το παρόν όχι. Όχι ακόμα. Προς το παρόν όχι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, όνομα και από πού είμαστε? Κλαδίσιος Γιάννης, από τη Ραψάνη της Λάρισας. Με τα καλά κρασιά, ε. Με τα καλά κρασιά, ναι. Ξυλουργός επαγγελματίας. Ξυλουργός επαγγελματίας. Τρίτη γενιά. Παππούς, πατέρας και με τον αδερφό μου. Και με τον τόρνο, τι έγινε? Με τον τόρνο, από ένα βιντεάκι. Βέβαια, πάντα ήταν μέσα στο ξυλουργείο δύο τόρνους. Τόρνο, υπήρχε τόρνο. Δύο τόρνους και οι δύο αντιγραφείς για κάγκελα, καθαρά. Μόνο που ένας γινόταν, βγήκε το σύστημα της αντιγραφείας και μπορούμε και δουλεύουμε με το χέρι. Και πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα που μπήκε στη διαδικασία την πιο καλλιτεχνική εδώ πέρα, τη δικιά μας? Πιστεύω ότι το ταξίδι θα είναι μεγάλο και... θα είναι πολύ όμορφο. Σίγουρα. Σ' άρεσε εδώ πέρα το πέμπτο meeting στη στενή? Ναι, ήθελα από δύο προηγούμενα χρόνια να έρθω, αλλά όλο κάτι συμβαίνει και δεν μπορούσα να έρθω. Αλλά φέτος είπα όχι. Όπως και δίποτε πρέπει να κατηβώ να γνωρίσω τα παιδιά και όχι μόνο αυτό, αλλά ανοίγει και το μυαλό σου. Σίγουρα. Με αυτά που βλέπεις, άλλο να βλέπεις ένα βιντεάκι και άλλο να το βλέπεις live. Και να μπορείς να ρωτήσεις τον καλλιτέχνη κάτι μικρά πραγματάκια που για άλλους μπορεί να είναι ασήμαντα, αλλά για εσένα είναι πολύ σημαντικά. Εσύ τι φτιάχνεις κατά βάση στον τόρνο, στον καλλιτεχνικό ας πούμε? Στον καλλιτεχνικό τόρνο ασχολούμαι με μπολ, πιάτο, γουδί, στυλό όπως όλοι. Και φτιάχνω και κόσμημα ξύλινο στον τόρνο. Κατά βάση πώς είναι τα final που φτιάχνουν για διάφορα πράγματα, σε πολύ μικρό κόσμημα. Ξύλα που σου αρέσουν να δουλεύεις? Ξύλα που μου αρέσουν πολύ να δουλεύω, μου αρέσει πολύ η ελιά, μου αρέσει και η οξιά και το δρύς. Γενικά ό,τι κοιτάω, ό,τι υπάρχει στον τόπο μου. Στη Ραψάνη τι κυριαρχεί σαν δέντρο, σαν ξύλο? Σαν ξύλο στη Ραψάνη μπορούμε να πούμε ότι είναι πλάτανος αυτή τη στιγμή. Αλλά αν βγεις ένα υψόμετρο, εμείς είμαστε στα 550, αν βγεις κοντά στα 750 μέτρα, ξεκινάνε οι οξιές. Οξιές, έλατα, πεύκα, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα. Γνωριστήκαμε πρώτη φορά. Να είσαι καλά. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Στο επόμενο. Στο επόμενο, ναι, στο επόμενο. Χάρηκα. Θα παρουσιάζουμε κιόλας. Γιατί... Μακάρι. Μακάρι, ναι. Επιτέλους, μετά από δύο μέρες, τον καταφέρνω να μου μιλήσει. Δημήτρης Ψιλοπάτης. Από πού είσαι? Γεια, είμαι Αθηναίος. Από πού? Νέα Φιλαδέλφια ζω. Μας αρέσει η Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Είναι υπέροχο μέρος, ζω εκεί πάρα πολλά χρόνια. Έχω γεννηθεί βέβαια στο Περιστέρι, αλλά η ζωή μου όλη είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί βασικά είναι ο τόπος μου. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης ο Ψιλοπάτης, είμαι ξυλοτορναδόρος. Επαγγελματίας ή... Όχι, εραστέχνης ξυλοτορναδόρος. Έχω ξεκινήσει περίπου πριν από 5 χρόνια με την πρώτη πανελλαδική που έγινε, τότε ήταν ακριβώς που ξεκίνησα. Αγαπώ τον τόρνο, αγαπώ τα παιδιά εδώ πέρα όλα
που είμαστε συντεχνίτες και συνάδελφοι. Στην τρέλα. Ε? Στην τρέλα. Στην τρέλα, στην τρέλα και στην κορδέλα, δηλαδή μιλάμε ότι πέφτει το. Με τι έργα ασχολείσαι κυρίως? Διάφορα έργα, δηλαδή και βάζα φτιάχνω και μπολ φτιάχνω και πιάτα φτιάχνω. Ανάλογα πώς θα μου ήρθε εκείνη τη στιγμή. Μ' αρέσει να είναι τα πράγματα τέλεια. Μ' αρέσει να είναι αρμονικά. Δεν δέχομαι πολλές αντέλειες. Αυτά. Κάποιο ξύλο που σου αρέσει πιο πολύ να δουλεύεις? Κάποιο ξύλο που μου αρέσει πιο πολύ να δουλεύω είναι η ελιά, η κλασική ελιά. Της Ελλάδος η ελιά. Αλλά από εκεί και έπειτα όλα τα ξύλα έχουν τη χάρη τους. Έχουν τη χάρη τους στο καθένα, είναι διαφορετικό, διαφορετικά δουλεύετε, διαφορετικά πρέπει να τοποθετήσεις τα εργαλεία σου. Έχει το καθένα το χαρακτήρα του. Στο μέλλον πώς σε βλέπεις με τον Τόρνο? Το μέλλον με τον Τόρνο, θα πεθάνω πάνω στον Τόρνο τώρα. Όσο πάει. Όσο πάει, γιατί δεν είμαι από αυτούς που πάνε, είναι αυτούς που γυρνάνε, κατάλαβες. Εν πάση περιπτώσει, θα πεθάνω πάνω. Παλεύουμε. Στον Τόρνο, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χάρηκα. Κι εγώ. Λίγο πριν το τέλος, ο Τόνι στο δεύτερο masterclass θα φτιάξει ένα γλυπτό hollow form. Επιτέλους πετυχαίνουμε Σάκη Αλίτσιο, που είναι φαντομάς και δεν τον πετύχαμε δύο μέρες. Λοιπόν, πες μας λίγα λίγο για σένα, κύριε Σάκη. Καλώς ήρθατε καταρχάς στη στενή. τραγικό. Πάμε πάλι άλλη μία. Καλώς ήρθατε... Δεν τα σβήνω αυτά. Ωραία. Α, χωρίς έντι, θα πάει ολό. Ένα μακρινάρι. Τέλεια. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στη στενή. Καλώς ήρθατε στην πέμπτη πανελλήνια συνάντηση του Greek Turning Team. Είσαι επαγγελματίας ξυλουργός, να πούμε. Ναι, Σάκης Αλίτσος από Θεσσαλονίκη. Είμαι επαγγελματίας. Founder εδώ και μαζί με τον Ανίκα της ομάδας εδώ. Ναι. Είμαι επαγγελματίας ευρωπαιός. Στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά είπες, εκεί εδρεύομαι. Κάνουμε μαγαζιά και ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η πρωινή μου δουλειά. Έχουμε ένα εργαστήριο στο Λαγκαδά. Μετά δουλεύεις νύχτα. Μετά δουλεύω νύχτα. Έχω ένα άλλο εργαστήριο στην Τούμπα. Εκεί κάνω έργα για γκαλερί, κάνω έργα για μουσεία. Συμμετέχω στο open house πάρα πολλά χρόνια και έρχεται κόσμος για να δει την τέχνη μας. Τι άλλο. Μαθήματα. Μαθήματα για ξυλότορνο, μαθήματα για ζωγραφική, μαθήματα για ξυλογλυπτική. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ξυλότορνο? Με το ξυλότορνο από το 2014. Πώς σου φαίνεται το πέμπτο meeting και η στενή γενικώς, πώς τα πήγαμε φέτος? Πολύ καλά πήγε φέτος. Αρκετός κόσμος για το δύσβατο της περιοχής, έτσι, γιατί είμαστε σε ένα ορεινό μέρος. Σε βλέπω και λίγο κουρασμένο. Πάντα. Λίγο ξενύχτης, λίγο κουρασμένος. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Αλλά αξίζει όμως, Αξίζει full, περνάμε πολύ καλά. Διήμερο ήταν φέτος το event, όχι τριήμερο όπως συνηθίζουμε. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε αρκετές μέρες. Με κάτι όρεξη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω όλοι ευχαριστούμε και εσένα και τον Ανίκα και όλα τα παιδιά που ήταν πιο involved στην διοργάνωση και περάσαμε όλοι πάρα πολύ ωραία όπως πάντα. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Έλα, Κώστας Ανίκας Δευτεραίος, τον χαιρετάμε γιατί ήταν πολύ καλός οικοδεσπότης και αυτός μαζί με τον... Σαν και τον Αλίτσιο, είμαστε βαρέα εδώ πέρα. Πολύ ωραία πήγε όλη. Έχει κάτι δουλειές τώρα και δεν μπορούμε να το βρούμε. Ναι, είναι πολύ δουλειές. Έγινε μελισσοκόμος εδώ στη στενή. Κάνει κάποια συνεργασία για να βγάλει μέλη. Αλλά όλα καλά, πήγαμε πολύ ωραία. Όλοι είναι χαρούμενοι, ο κόσμος της στενής μας. Κάναμε τις τρέλες μας πάλι. Τρέλες μέχρι τις 5 ώρα το πρωί, δηλαδή δεν έχω κοιμηθεί. 5:20. 5:20 ήταν. 5:20 εδώ αναφέρει ο Λάμπρος. Εγώ κρατάω χρόνο. Χωρίς αυτό δεν θα είχε γίνει τίποτα, είναι η αλήθεια. Χωρίς αυτό και φυσικά χωρίς όλους αυτούς που... Όλους. Μας... Τι να πούμε για τον κλόνο, ρε. Είναι μια ομαδική δουλειά και γι' αυτό είμαστε ομάδα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Όλοι δουλεύουν όσο περισσότερο μπορούν. Ελπίζω... Το επόμενο να είναι καλύτερο, ακόμα καλύτερο. Εγώ το θεωρώ το επόμενο να είναι διαφορετικό. Έτσι. Καλό θα είναι όπως και να έχει με τόσο χαμόγελο. Έτσι. Λοιπόν, να είμαστε καλά και θα βρεθούμε
του χρόνου τέτοιες μέρες. Σύντομα. Σύντομα, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και ίσως βρεθούμε και στα εργαστήρια. Στα εργαστήρια θα βρεθούμε. Θα κάνουμε κι άλλα. Κάνουμε κι άλλα. Πολλά, πολλά. Πολλά. Αυτά. Όχι στο Λάμπρο. Βέρνη. Κοίταξε, να δεις, είμαι αυστηρός. Έτσι, είναι αυστηρός. Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημήτρη για όλα. Εγώ ευχαριστώ.